Το Vice είναι. Τελικά το ελληνικό ελαιόλαδο ανοίγει πόρτες στο εξωτερικό. Δεν ξέρουν ότι η Ελλάδα παράγει ελαιόλαδο. Παράγει υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο. Όπου και να πας να αγοράσεις κάτι, ρωτάς πόσο κάνει. Στο ελαιόλαδο δεν ισχύει αυτό. Μας λένε πόσο θέλουν να μας δώσουν. Φεύγουν πολλές ποσότητες χύμα. Γιατί δεν φτάνει να το διώξουμε τυποποιημένο. Δεν φτάνει. Που έπρεπε να γίνεται μια ενημέρωση των αγροτών, κρατική. Εγώ, σαν νέος άνθρωπος, αυτό ζητάω. Δεν θέλω να μου δώσει μια χρηματική ανταμοιβή, επιδότηση, λέμε. Δεν με αφορά. Τώρα, με τις ομάδες παραγωγών, έχουν αναπτερωθεί οι ελπίδες ότι μπορεί η ελληνική γεωργία να καταφέρει να οργανωθεί, γιατί η δραματική αλήθεια είναι ότι αν δεν οργανωθεί, κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Για τους περισσότερους, το ελαιόλαδο είναι το πιο δυνατό μας εξαγώγημα αγροτικό προϊόν. Για μένα που κατάγομαι από τη Μεσσηνία, είναι οι μνήμες μου σε όλα τα παιδικά χρόνια. Μεγάλωσα με την εικόνα της ελιάς και με τη γεύση του ελαιολάδου μέσα στο χειμώνα. Ωστόσο, μετά από αρκετά χρόνια, βλέπω τους παραγωγούς εδώ να ανησυχούν για το μέλλον του ελαιολάδου. Έτσι επιστρέφω στη Μεσσηνία για να μάθω αν είναι ο πράσινος όντως χρυσός, όπως τον λένε, ή αν είναι ακόμα μια χαμένη ευκαιρία για την χώρα μας. Το ελαιόλαδο έχει για την Ελλάδα μια ιδιαίτερη πολιτιστική αξία. Συμβολίζει την ιστορία μας και την αγροτική μας παράδοση, με την παραγωγή του να χρονολογείται ήδη από τη Μυκηναϊκή εποχή. Τα τελευταία χρόνια, το εθνικό μας προϊόν, όπως το ονομάζουν πολλοί, μονοπολεί το ενδιαφέρον όχι τόσο για τη σπάνια διατροφική του αξία, όσο για το αν αξιοποιείται οικονομικά σωστά. Η Ελλάδα είναι η τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός χώρα μετά την Ισπανία και την Ιταλία, αλλά τα τελευταία χρόνια η καλλιέργεια της ελιάς και η κουλτούρα του ελαιολάδου έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Μεσογείου. Το ελαιόλαδο έχει ποιοτικές, οργανοληπτικές και γευστικές κατηγορίες με υψηλότερη αυτή του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου. Το μεγαλύτερο ποσοστό της εγχώριας παραγωγής κατατάσσεται στην κατηγορία του εξαιρετικά παρθένου, με την παραγωγή του να κυμαίνεται τα τελευταία χρόνια μεταξύ 250 και 300.000 τόνων. Παρόλο που η ελαιοκαλλιέργεια ευδοκιμεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, η Πελοπόννησος και η Κρήτη μοιράζονται το 75% της συνολικής παραγωγής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η Μεσσηνία είναι ο νομός με τον μεγαλύτερο αριθμό ελαιόδεντρων και ακολουθούν οι νομοί Ηρακλείου και Λακωνίας. Οι περισσότερες αγροτικές οικογένειες στην περιοχή έχουν ως βασικό εισόδημα την παραγωγή ελαιολάδου. Πάω να συναντήσω μια οικογένεια παραγωγών, ώστε να μάθω πώς βλέπουν το μέλλον του προϊόντος. Το πρόβλημα είναι βαθύ. Η τιμή καθορίζει τα πάντα. Και για την καλλιέργεια. Είναι το κόστος της καλλιέργειας μεγάλο. Τα φάρμακα, τα λιπάσματα, ο τρόπος που θα καλλιεργήσεις. Το μηχάνημα, το τρακτέρ το ίδιο και η καύσιμο δεν είναι έτσι απλά. Δεν το κάνεις με τα χέρια, όπως ήταν κάποτε. Η καλλιέργεια πλέον γίνεται μηχανικά και πρέπει να εξχρονίζεσαι κάθε χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεις την παραγωγή, μεγαλώνεις το κόστος όμως. Και αν δεν ανταποκρίνεται η τιμή στο κόστος, θα μπεις και μέσα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εσύ τώρα τι καλλιέργειες κάνεις, Δημήτρη? Σταφίδα, σίκα και... Και το λάδι. Και κορονέικη. Έχουμε πρόβλημα με εργατικά χέρια. Προτείνουμε σε Έλληνες και αποφεύγουν αυτή τη δουλειά. Τη θεωρούν πολύ σκληρή. Και πού βρίσκεται χέρια εργατικά? Κυρίως αλλοδαπή. Αλλοδαπή. Ναι. Με τα χαρτιά τους, νόμιμοι, με τα εργόσημά τους, όλα κανονικά. Ναι. Κύριο εισόδημα εδώ είναι το λάδι. Ναι. Πριν πολλά χρόνια ήταν και η σταφίδα και τα σίκα. Ναι. Αυτά έχουν μειωθεί κατά 80%. Και έχουμε μείνει στη μονοκαλλιέργεια. Η μονοκαλλιέργεια είναι κακό πράγμα. Γιατί αν δεν σε πάει μια χρονιά καλά, έχεις φοβερά προβλήματα οικονομικά. Και η οικονομική κρίση μέσα στην οικογένεια φέρνει την κρίνια.
Η δικιά σου οικογένεια πώς είναι αυτή την περίοδο? Την κρατάμε ακόμα. Τι είναι αυτό που βάζεις μέσα, Δημήτρη? Είναι βενζίνα για το κοφτικό που κλαδεύουμε τις ελιές και λάδι χωρίς κατάλοιπα για την αλυσίδα του κοφτικού, το οποίο δεν αφήνει κατάλοιπα πάνω στον καρπό. Είναι λίγο ακριβό βέβαια, αλλά μπροστά στην ποιότητα, γιατί αν δεν έχεις ποιότητα δεν μπορείς να διεκδικήσεις και τιμή. Αυτά δηλαδή είναι λάδια τα οποία επιτρέπονται, ναι, να γίνεται χρήση? Εγκεκριμένα. Γιατί κάποιες φορές βρίσκουν στον καρπό υδρογανάνθρακες. Ναι, υπολείμματα από λάδια μπει κατάλληλα για αυτή τη δουλειά. Προχωράμε. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ως παραγωγή? Ξεκινάμε με τις αρρώστιες. Mm-hmm. Κάθε χρόνο έχουμε και κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να προκύψει μια αρρώστια. Μπορεί να είναι και ακόμα και από τα ίδια τα φάρμακα. Mm-hmm. Ή μπορεί να είναι από την αλλαγή της ατμόσφαιρας. Mm-hmm. Γιατί επηρεαζόμαστε πάρα πολύ από τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες που αλλάζουν τόσο γρήγορα. Είναι λογικό. Οπότε δημιουργούνται ασθένειες. Και φυσικά η τιμή που είναι το χειρότερο για μας αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι το κόστος τόσο μεγάλο. Οπότε όταν η τιμή είναι 2 ευρώ, καταλαβαίνεις τώρα τη διαφορά. Για να αντιμετωπίσετε τώρα εδώ τις δυσκολίες με τις καιρικές συνθήκες και με την κλιματική αλλαγή, τι κάνετε, ενημερώνεστε, πηγαίνετε σε γεωπόνους, υπάρχουν κάποια κέντρα, μπορείτε να ενημερωθείτε οι αγρότες? Κέντρα δεν υπάρχουν. Οι γεωπόνοι είναι αυτοί που είναι ανεξάρτητοι έξω και αν είναι στη θέληση και στη δύναμη του καθενός, σίγουρα θα πάει και θα ενημερωθεί. Έπρεπε να υπάρχουν σημεία ή τέλος πάντων να γίνεται μια ενημέρωση των αγροτών, κρατική για μένα, έστω μια φορά το μήνα, αν όχι περισσότερο. Εγώ σαν νέος άνθρωπος αυτό ζητάω. Δεν θέλω να μου δώσει μια χρηματική ανταμοιβή, επιδότηση που λέμε. Δεν με αφορά. Καθόλου. Θα προτιμούσα να με καταρτήσει, να με μορφώσει περισσότερο, παρά η όποια επιδότηση που όσο πάει και γίνεται λιγότερη και δεν μου δίνει και κάτι. Αποζημίωση παίρνετε οι αγρότες αν έχετε κακή σοδιά? Αυτό είναι επίσης ένα θέμα, γιατί ο περισσότερος κόσμος νομίζει όταν βλέπουν και φωνάζουν οι αγρότες και ζητούν τις αποζημιώσεις, θεωρούν ότι ζητούμε ελεημοσύνη. Δεν είναι ελεημοσύνη, είναι αυτά που έχουμε δώσει προκαταβολικά εμείς, έχουμε πληρώσει. Είναι ο ΕΛΓΑ, πληρώνονται. Μου παίρνουν χρήματα, όχι εμένα, γενικά στην παραγωγή, παίρνουν χρήματα, κάνουν κρατήσεις για τις τυχόν ζημιές. Δεν μπορεί λοιπόν όταν θα γίνεται ζημιά και ο αγρότης κάνει την αίτηση αμέσως, ενημερώνει λοιπόν τους αρμόδιους, δεν μπορεί να μου στέλνει στο γεωπόνο μετά από 3 μήνες. Δεν θα βρεις τίποτα. Πρέπει να γίνεται άμεσα από τους σωστούς ανθρώπους και να γίνεται η αποζημίωση την ώρα που πρέπει για να επιβιώσει και να μπορέσω μετά να πάρω το σωστό φάρμακο για να διορθώσω τη ζημιά, παράδειγμα. Εσείς το ελαιόλαδο που παράγετε, τι το κάνετε, πώς παίρνετε χρήματα από αυτό? Εμείς είμαστε από τους τυχερούς που έχουμε το χώρο και μπορούμε να το αποθηκεύσουμε εξ ολοκλήρου στο σπίτι μας. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα ακόμα να είμαστε πιο ευέλικτοι στο πού θα το δώσουμε. Και μπορούμε να κάνουμε ένα παζάρι, ας πούμε. Πόσοι παραγωγοί αυτή τη στιγμή μπορούν και αποθηκεύουν το ελαιόλαδο σπίτι τους? Δεν είναι πάρα πολύ. Εδώ τουλάχιστον στο δικό μας χώρο δεν είναι πάρα πολύ. Οι περισσότεροι τα αφήνουν στα ελαιοτριβεία. Η τυποποίηση θα ήταν ένας τρόπος να βγάλετε περισσότερα χρήματα η παραγωγή, να τυποποιείτε μόνοι σας το ελαιόλαδο? Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι να γίνει αυτό. Γιατί? Δεν είναι κάτι απλό. Πρέπει να γίνει σε σωστές συνθήκες. Δεν πρέπει να έχεις μια κατάρτιση, μια γνώση πάνω σε αυτό. Ποιος θα το κάνει αυτό από εμάς? Δεν έχουμε αυτή τη γνώση για να το κάνουμε. Θα μου πεις, θα μπορούσες άνετα να βρεις κάποιον να το κάνει. Ωραία. Θέλει μια συνεργασία. Πόσοι είναι διαθέσιμοι για να το κάνουν αυτό? Και πόσοι έχουν το οικονομικό πλεονέκτημα του να πούνε ότι 2 χρονιές θα δώσω το εισόδημά μου και δεν θα πάρω τίποτα, εις γνώση μου? Πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος που θα βρει αγορές, ένας άνθρωπος που θα ασχοληθεί με την τυποποίηση. Δηλαδή, θέλει δουλειά. Και έχουμε και ένα φόβο, η αλήθεια είναι, γιατί έχουμε μάθει σε αυτό. Δεν είναι εύκολο. Πιστεύεις ότι αν ήταν μια πολιτική στρατηγική που να βοηθάει τον αγρότη να τυποποιεί, να εξάγει το προϊόν? Ναι, πιστεύω ότι εκεί θα πήγαιναν. Ναι. Εγώ θα πήγαινα, νομίζω ότι θα πήγαιναμε
Σίγουρα. Μπράβο. Τι ωραία που μαθαίνεις τρίγο, δεν καθαρίσαμε. Να σου πω, αγχολητικό είναι. Πάρα πολύ. Γιώνεσαι. Είναι σένα. Τι παρκιά. Τι θες να κάνω. Πού να την βρω την ελαφριά. Έχουμε και ένα θέμα με το μίσο. Δεν κόβει και μικρές. Μαρία, σε βοήθησα πάντως. Πολύ. Και το νερό να φέρνεις καλό είναι, χρήσιμο είναι. Το είπαμε αυτό. Έλα τώρα να το πάμε εκεί. Πάμε. Πιστεύω ότι είμαι από τους τυχερούς στο χωριό μας εδώ, ο οποίος δεν έχω μόνο καλλιέργεια. Δηλαδή έχω και κάποιες σαφίδες, κάποια αμπέλια. Δηλαδή παίρνεις 2-3 φορές το χρόνο χρήματα, οπότε καλύπτεις κάποιες ανάγκες. Αν έχεις ένα, αν πας σε μονοκαλλιέργεια, είσαι τελειωμένος. Γιατί επιλέξανε την ελιά ως μονοκαλλιέργεια? Η ελιά μέχρι τώρα ήθελε ελάχιστη δουλειά. Μάζευε τις ελιές, λιπάριζε, έκανες και ένα ψεκασμό. Άντε δύο. Τώρα οι ψεκασμοί της ελιάς έχουν φτάσει τους 6 και τους 7 ψεκασμούς. Το χρόνο. Το χρόνο. Ενώ ήτανε. Και ενώ κάναμε ένα-δύο ψεκασμούς. Και κάποιοι και καθόλου. Γιατί έχουμε τόσους πολλούς ψεκασμούς τώρα, 7 αντί για 2, όπως μου είπατε? Δεν υπάρχουν άλλες καλλιέργειες πλέον. Και ό,τι ασθένειες υπήρχαν, πρέπει και αυτά τα έντομα γενικά να ζήσουν. Πήγανε στις ελιές. Πριν 10 χρόνια εσύ, το έτος, πόσο κόστος είχες για την ελιά και τώρα πόσο έχεις? Το πιστεύω το δεκαπλάσιο κόστος από ό,τι είχαμε πριν 10 χρόνια. Το κόστος έχει πάει το δεκαπλάσιο και η τιμή, νομίζω το 2009 πρέπει να είχε πάλι στα 2,20. Και πρόσεξε, μιλάμε τώρα το 2,5 που έχει σήμερα το λάδι, μιλάμε για τα 3 δέκατα σε οξύτητα. Το συσκευασμένο λάδι έχει περιθώρια από 0,1 έως 0,8. Εμείς τα 3 δέκατα πουλάμε 2,5. Όσο ανεβαίνει τα δέκατα, πέφτει η τιμή. Η ποιοτική κατάταξη του ελαιολάδου διακρίνεται από διεθνείς σταθερές, όπως αυτές προβλέπονται από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου. Ένας βασικός παράγοντας είναι η οξύτητά του και σύμφωνα με αυτή χωρίζονται σε κατηγορίες. Πρώτο στη λίστα για την ποιοτική του αξία βρίσκεται το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, του οποίου η οξύτητα δεν υπερβαίνει τα 0,8 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια. Η κρίση στην τιμή του ελαιολάδου είναι το θέμα που απασχολεί τους παραγωγούς τα τελευταία 2 χρόνια. Ενδεικτικό είναι ότι η τιμή του ελληνικού εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου έχει πέσει στα 2,05 ευρώ το κιλό. Το λάδι, το 1 λίτρο είναι 920 γραμμάρια. Εμείς πουλάμε 1000 γραμμάρια. Οπότε η τιμή μας δεν είναι 2,5 και 2 ευρώ. Η τιμή μας είναι λιγότερη από τα 2 ευρώ. Εχθές είχα πάει στο σούπερ μάρκετ, είδα δύο εταιρείες. Η μία εταιρεία το είχε 6,80, η άλλη το είχε 6,70 το λίτρο. Εσείς αγοράζετε λίτρο, εμείς πουλάμε κιλό. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι αυτό. Η διαφορά είναι 80 γραμμάρια στο κιλό. Στους 10 τόνους που θα πουλήσει ένας παραγωγός, 800 κιλά πάνε δώρο στον έμπορα. Σε αυτόν που το μεταποιεί. Εγώ πιστεύω δηλαδή αυτό το πράγμα, ότι το λάδι θα μπορούσε να έχει πολύ καλύτερο δρόμο. Έτσι, και ένας λογικά σκεπτόμενος παραγωγός δεν το θέλει το λάδι στα 4 ευρώ, ούτε στα 5, ούτε στα 6. Δεν ήμασταν εγκέφαλοι. Γιατί μετά εσύ δεν μπορείς να το φας. Εμείς θέλουμε μια τιμή να μπορούμε να βγαίνουμε κι εμείς. 3,5 ευρώ, 3,30, 3,40, 3,50. Δεν είναι παροδικό τα 2 ευρώ. Τα 2 ευρώ είναι η πραγματικότητα. Εκεί θέλουν να το φέρουν, εκεί θα το φέρουν. Προχθές ήρθε ένας και είχε ένα χαρτί εκεί και έγραφε «Αγοράζω ελαιοπερίβολα από 25 στρέμματα και πάνω» και το κινητό από κάτω. Δηλαδή? Κόλλησε ένα χαρτί ότι όποιος πουλάει να το αγοράσει. Υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται να πουλήσουν όμως τη γη? Τα πάντα πουλιώνται έτσι με το ανάλογο τίμημα, αλλά το ανάλογο τίμημα εδώ πέφτει πολύ χαμηλά. Πιστεύω ότι υπάρχουν εταιρείες που τους ενδιαφέρει η γη. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει αυτά δηλαδή. Κάποια στιγμή θα γίνει. Με ελαιοτριβία, με τυποποιητήρια, με πινελουργία, τα πάντα μέσα. Με βιολογικούς, να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Θα το κάνει. Εγώ πιστεύω θα το κάνει γιατί τους ενδιαφέρει αυτό.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, όσοι ασχολούνται με το ελαιόλαδο τόνισαν πως είναι σημαντική εκπαίδευση όσων συμμετέχουν από την παραγωγή μέχρι την τυποποίησή του, ώστε να μπορέσει να εξελιχθεί σε μια ισχυρή εμπορική δύναμη. Στην Ελλάδα άρχισε το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για την ελιά και το λάδι με τίτλο «Τεχνολογία και ποιότητα επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου» του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα την Καλαμάτα. Συνάντησα τον καθηγητή Γιώργο Σακινθινό για να μάθω πόσο σημαντική είναι η γνώση πάνω στον τομέα του ελαιολάδου. Σε τι ερευνητικό στάδιο σας πετυχαίνω αυτή τη στιγμή σε σχέση με το ελαιόλαδο? Πρόσφατα είχαμε να αντιμετωπίσουμε κάποια δείγματα, κυρίως στα πλαίσια της ταυτοποίησης της ποιότητας και ειδικά του μεσαινιακού ελαιολάδου, κάποιες επιμολύνσεις και επιμολύνσεις που έχουν σχέση κυρίως με ορυκτέλεα. Υπάρχει μια υπολοιματικότητα από όλη την παραγωγική διαδικασία, από το χωράφι μέχρι και μετά το ελαιοτρίβι. Το θέμα δεν είναι ότι λιπαίνονται, γιατί θα πρέπει να λιπαίνονται, αλλά με τι λιπαίνονται. Θα πρέπει να λιπαίνονται οπωσδήποτε με φυτικά υλικά και όχι με απλά ορυκτέλεα. Πρέπει να είναι πιστοποιημένα για τρόφιμα. Μην παρεξηγηθώ σαν καταγγελτικό, αλλά οι ελαιοτριβείς μας δεν έχουν υποστεί ούτε μια ώρα εκπαίδευση. Φανταστείτε τώρα η ποιότητα του ελαιολάδου, που είναι ένα κομμάτι της διατροφής μας, και να μην έχει καμία πιστοποίηση ο χειριστής, γιατί πρόκειται περί χειριστού. Από την εμπειρία σας, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει στους παραγωγούς και στους ελαιοτριβείς, που είναι τα δύο βασικά στάδια για να παραχθεί το ελαιόλαδο, ώστε να έχουν σωστή αντιμετώπιση απέναντι στο προϊόν? Εγώ θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να τα βρούμε. Δηλαδή, με την έννοια να μάθουμε να συζητάμε. Από εκεί ξεκινάνε όλα τα πράγματα. Πρέπει να υπάρχει πολιτική και στρατηγική για το προϊόν μας. Πρώτα απ' όλα. Σε δεύτερο βαθμό, πηγαίνουμε σε μια διαδικασία και λέμε ποιοι συμμετέχουν, και αυτοί που συμμετέχουν πρέπει να περνάνε από μια εκπαίδευση. Αυτοί οι επιμολυντές μειώνουν και την αξία του ελαιολάδου και πολλές φορές οι τυποποιητές την πληρώνουν. Οπότε είναι ένα βασικό κομμάτι, γιατί πλέον όπως βλέπουμε επηρεάζει και το κομμάτι της τιμής και της οικονομίας και ακριβώς το πώς εμείς μπορούμε δηλαδή, να διαθέσουμε το προϊόν. Θέλω να το πούμε αυτό, να το καταλάβουν, ότι η τιμή είναι συνάρτηση της ποιότητας. Δεν προσπαθήσαμε ποτέ να καταγράψουμε αυτή την ποιότητα. Καταγράφεις την ποιότητα και τη βελτιώνεις. Καταγράφεις την ποιότητα και βλέπεις τα προβλήματά της. Και επανέρχεσαι για να βελτιώσεις και να δεις σε ποιο στάδιο έχει γίνει η ζημιά. Και γι' αυτό έχουμε κάνει κάποιες προσπάθειες να στηρίξουμε και να στήσουμε μια δομή που λέγεται Παρατηρητήριο Ποιότητας Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιολάδου. Φυσικά δεν είμαστε μόνοι σε αυτό το παζλ. Οι τιμές τις κανονίζει και η διεθνής αγορά και κυρίως οι Ισπανοί, έτσι που δημιουργούν και εκεί κάποιες τεχνητές, αν θέλετε, εντάσεις. Και ο λόγος είναι ότι παίζουν πολύ με τα αποθεματικά τους. Εμείς εδώ τη λέξη αποθεματικά δεν την ξέρουμε και δεν την έχουμε. Νομίζω είναι και το βασικό μας πρόβλημα να χτυπήσουμε την αγορά με την τιμή. Ναι. Το παρατηρητήριο που λέμε δεν θα στήριζε μόνο την ποιότητα. Θα έστεινε και ένα ιστείο που θα λέμε τιμών. Σήμερα ξέρετε πολύ καλά ότι προωθούνται και τα συστήματα πυκνής φύτευσης. Φανταστείτε αυτά να βγουν στην αγορά πόσο θα διαφοροποιήσουν την τιμή του προϊόντος. Η παραγωγή μέσα στην οικονομική κρίση αντιμετωπίσανε και ένα επιπλέον πρόβλημα, την κλιματική αλλαγή. Βρήκανε μπροστά τους τοίχο, όπως είπανε, και με τις τιμές, τις χαμηλές τιμές. Και σου λέει, εγώ πώς θα μπορέσω φέτος να υπάρξω. Να επιβιώσω. Να επιβιώσω. Ναι. Υπάρχει εναλλακτική λύση για όλα αυτά τα πράγματα. Αν στηριχτούμε και λίγο στην γεωργία ακριβίας. Με την γεωργία ακριβίας θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πολύ σημαντική οικονομικότητα της καλλιέργειας. Αλλά να ξέρετε, το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής είναι πολύ μεγαλύτερο. Γιατί σήμερα δεν ξέρουμε τι γεωργία θα κάνουμε στα επόμενα 10 χρόνια. Γιατί δεν έχει καταγραφεί ποτέ τίποτα. Όπως λέγαμε προηγουμένως, δεν έχει καταγραφεί ποιότητα, δεν έχουν καταγράψει φυσικούς πόρους. Με ποιους φυσικούς πόρους, με ποιο νερό θα κάνεις γεωργία στα επόμενα 10 χρόνια? Αυτό όμως για έναν παραγωγό ή για μια μικρή ομάδα παραγωγών δεν έχει ένα μεγάλο κόστος που ίσως δεν μπορεί να το εφαρμόσει αυτό το πράγμα. Για την γεωργία ακριβίας και αυτά θέλουν μια ευαισθητοποίηση και ένα πέρασμα στους παραγωγούς. Αλλά δεν είναι ακριβό όταν το σχήμα είναι συλλογικό. Η τυποποίηση του ελαιολάδου από τον παραγωγό μέχρι και τις εταιρείες που τυποποιούν και εξάγουν. Πόσο σημαντικό είναι να συμβαίνει? Καταρχάς, διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγιεινή του προϊόντος. Η προστιθέμενη του αξία και δεν είναι το ελαιόλαδο που φεύγει ουσιαστικά σαν ελληνικό για να καλυτερεύσει κάποια άλλα λάδια τα οποία
Όπως ξέρετε, κακά τα ψέματα, βελτιώνουμε τα λάδια της Ιταλίας αυτή τη στιγμή. Πρέπει να αποκτήσουμε τελικά μια ελληνική μπράντα. Η ελληνική μπράντα σήμερα δεν υπάρχει επί της ουσίας. Η ελληνική μπράντα είναι το χίδιν λόδα που πάει στην Ιταλία. Το ελαιόλαδο έχει μια κυρίαρχη θέση στις εξαγωγές αγροτικών αγαθών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με μελέτες, η μεγαλύτερη ποσότητά του εξάγεται χωρίς τυποποίηση χύμα στο εξωτερικό. Διοχετεύεται κυρίως σε ιταλικές και ισπανικές βιομηχανίες. Επισκέφθηκα το Γιάννη Κοντόστενο, έναν έμπειρο εξαγωγέα ελαιολάδου, για να μάθω πώς αυτό διατίθεται στην αγορά από τις ξένες χώρες. Εδώ έχουμε δεξαμενές επίσης, γεμίζουμε σύμφωνα με τις ποιότητες και τις οξύτητες που παραλαμβάνουμε και εδώ παραμένουν μέχρι τη στιγμή που θα πουλήσουμε, όταν θέλουμε να πουλήσουμε και όπως. Εσείς εξαρτάστε από την τιμή που διαμορφώνετε και με αυτόν τον τρόπο αγοράζετε αντίστοιχα και από τον παραγωγό. Αντίστοιχα από τον παραγωγό, από την τιμή που θα διαμορφωθεί, θα αγοράσουμε οπωσδήποτε. Αν επηρεαζόμαστε από την τιμή. Επηρεαζόμαστε την τιμή που την εξής έννοια. Όταν είναι μια χρονιά η οποία είναι συνεχώς η τιμή πτωτική, θα επηρεαστούμε γιατί δεν πρόκειται να τους προλάβουμε και θα χάνουμε κάθε μέρα αυτά. Σήμερα θα αγοράζουμε και αύριο το πρωί θα έχουμε χάσει. Αυτή είναι η διαδικασία. Γενικά είναι μια χρονιά δύσκολη γιατί υπάρχουν μεγάλες παραγωγές. Είχε οψημιά η πατρίδα μας και είχε και πολλά αποθέματα. Αποθέματα από πέρσι. Από πέρσι, όχι τόσο η Ελλάδα όσο είχε η Ισπανία. Οπότε έδωσε προσφορά περισσότερο. Έδωσε προσφορά περισσότερο. Έρχονταν και καινούργια παραγωγή, πιεζόταν να πουλήσουν. Οι αγοραστές ήταν, επειδή αισθάνονται ότι το λάδι φέτος θα είναι πλεονασματικό, κάνανε προσεκτικές αγορές και αυτό δημιουργούσε μια επιπλέον πίεση. Το βιτίο έξω που είδα, τι διαδρομή θα κάνει το ελαιόλαδο? Αυτό θα φύγει, έφυγε από εδώ, θα πάει στην Πάτρα, θα μπει στο καράβι, θα βγει στην Αλκόνα και θα πάει στον αγοραστή. Εδώ κρατάμε δείγματα για την ιχνηλασιμότητα των πελατών, μήπως θέλουμε να δούμε κάτι. Αυτό το δείγμα είναι η σημερινή εξαγωγή. Στέλνουμε δύο δείγματα στον αγοραστή και κρατάμε και εμείς δείγμα για να οποιαδήποτε διαφωνία να μπορεί να λυθεί σε ένα χημικό εργαστήριο κοινά αποδεκτός και για τους δύο. Αυτή είναι η εξαγωγική δραστηριότητα ενός χρόνου περίπου, 18-19. Και τώρα μπήκαμε στο 20, βάζουμε τα τελευταία βιτία εδώ και θα αφαιρέσουμε ένα ράφι τώρα για να ξαναβάλουμε την δραστηριότητα από εδώ και πέρα. Η εταιρεία σας με τι ασχολείται? Εγώ κάνω εμπορία, όπου παραλαμβάνω το λάδι από τα αλιοτριβεία, από τους συνεταιρισμούς, από τους ιδιώτες. Mm-hmm. Το αποθηκεύω στο χώρο μου και το εξάγω στην Ιταλία και στην Ισπανία. Αυτό που εξάγουμε είναι αυτό που περσεύει στην πατρίδα. Δηλαδή? Είναι μικρότερη η αυτοκατανάλωση και η τυποποίηση. Περσεύει λοιπόν λάδι να εξαχθεί από τη διαφορά αυτού του ισοζυγίου. Τα στατιστικά λένε ότι η εξαγωγή που κάνουμε σε χύμα ελαιόλαδο στο εξωτερικό είναι αρκετά μεγάλη. Είναι όντως έτσι αυτή η εικόνα? Είναι έτσι, είναι έτσι. Φεύγουν πολλές ποσότητες χύμα. Γιατί δεν φτάνει να το διώξουμε τυποποιημένο, δεν φτάνει. Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο με ίσως και ευθύνη δική μας, ίσως και ευθύνη του κράτους. Δεν έχει φτάσει στο σημείο να φεύγουν όλα τυποποιημένα. Εδώ σου λέω δεν φεύγουν από την Ισπανία. Οι άνθρωποι που εξάγεται χύμα ελαιόλαδο στο εξωτερικό, λέτε ότι προέρχεται από ελληνικό ελαιόλαδο και πηγαίνει σε αυτή την εταιρεία. Το γράφουμε παντού, είναι σαφέστατο παντού. Στα φορτωτικά μας έγγραφα παντού δίνουμε επιστοποίηση ότι είναι ελληνικό λάδι. Απλά και μόνο δεν βγαίνει σαν ελληνικό λάδι. Και αυτό το τελικό μείγμα που θα κάνουν οι τυποποιητές είναι κάτι το οποίο τους συμφέρει οικονομικά, που τους συμφέρει να είναι αποδεκτό από τους καταναλωτές. Και στη γεύση ίσως. Και στη γεύση κλπ. Αυτού σου δεν πηγαίνει.
αλλά έχει μεγάλη σημασία να μπορεί να υπάρχει διάθεση του προϊόντος. Νομίζω ότι δεν είναι πανάκια η τυποποίηση. Απλά και μόνο να υπάρχουν σωστές πρακτικές, η παραγωγή, η ελαιοτριβή, οι συνεταιρισμοί να παίρνουν τα χρήματά τους, να καλλιεργούμε σωστά, να έχουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά και να έχουμε και χρονιές που οι παραγωγοί θα παίρνουν πιο πολλά χρήματα για τον κόπο τους. Αυτές οι εταιρείες οι οποίες συνεργάζομαστε είναι με την εξής διάθρωση. Έχουν υπεύθυνο αγορών σε κάθε χώρα και στα καθημερινά τους meeting ξέρουν τι προσφέρει η Ελλάδα, τι προσφέρει η Ιταλία, τι προσφέρει η Ισπανία, όλες οι χώρες οι οποίες παράγουν λάδι. Και αντίστοιχα, με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα οικονομικά δεδομένα, αποφασίζουν από ποια χώρα θα αγοράσουν. Σύμφωνα με την ορθή διαχείριση στη συγκομιδή ελιάς και την παραγωγή ελαιολάδου, θα πρέπει την ίδια μέρα να μεταφερθούν οι καρποί στο ελαιοτριβείο και να παράξουν το χυμό τους στο ελαιόλαδο. Το στάδιο αυτό είναι σημαντικό, διότι για να είναι ποιοτικό το προϊόν εξαρτάται από πολλούς τεχνικούς και μηχανικούς παράγοντες. Οι πιστοποιήσεις είναι απαραίτητες σε αυτούς τους χώρους, αλλά και εκπαίδευση των ανθρώπων που χειρίζονται αυτά τα εργοστάσια. Ο Ηλίας Κωστόπουλος έχει την κατάρτιση που χρειάζεται για το χειρισμό ενός ελαιοτριβείου. Επιπλέον, επιδιώκει να λειτουργεί το εργοστάσιο του με πρακτικές που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Έχει 40 βαθμούς θερμοκρασία. Βάλτε το χέρι μέσα. Μέσα. Βάλτε το εκεί, ναι. Υπάρχουν τρόποι να πάρεις και ζεστό νερό από εδώ ακόμα. Ζεστό νερό. Βέβαια. Πέρα από ότι να το ρίξεις στα χωράφια για βιομάζα. Εδώ το έχεις ρίξει στα χωράφια, ναι. Εδώ είναι ρηγμένο κάτω. Τα απλώνουμε στα χωράφια για βιομάζα. Έχουν αυξημένη αμμονία τα φύλλα. Οι δικές σας δυσκολίες στο δικό σας το κλάδο ποιες είναι? Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι το θέμα αποθήκευσης του ελαιολάδου. Αυτή τη στιγμή τα ελαιοτριβεία καλούνται να κάνουν και αποθήκη του ελαιολάδου, είτε με ένα μικρό ποσοστό φύρας, είτε και με τίποτα πολλές φορές. Το θέμα της αποθήκευσης έχει ως εξής. Μας ρωτάνε οι Ιταλοί, πόσο λάδι θα κάνετε με σύνη? 40-50 χιλιάδες τόνους. Τι αποθήκη έχετε, ξέρετε? Όχι, ας σας πούμε εμείς, 22 χιλιάδες τόνους. Το υπόλοιπο τι θα το κάνετε? Θα το στείλετε σε εμάς. Εκεί υπάρχει πλέον το πλεονέκτημα του Ιταλού να διαμορφώνει ό,τι τιμές θέλει. Φεύγει μια τεράστια ποσότητα απάνω από 20.000 τόνους που δεν μπορούμε να τους αποθηκεύσουμε. Αυτό είναι ένας σημαντικός παράγοντας και είναι πολύ σοβαρό και για τις ποιότητες του λαδιού που μπορούμε, αν έχουμε αποθήκευση, να δημιουργήσουμε καλύτερες ποιότητες λαδιού και το θέμα της τιμής που διαμορφώνεται. Αν δεν έχουμε που να βάλουμε το λάδι, εξαναγκαζόμαστε ό,τι τιμή και να μας δώσουν, να το δώσουμε. Γιατί υπάρχει μία διαφορά. Όπου και να πάει να αγοράσει κάτι, ρωτάς πόσο κάνει. Στο ελαιόλαδο δεν ισχύει αυτό. Μας λένε πόσο θέλουν να μας δώσουν. Η τιμή του ελαιολάδου που είναι χαμηλή τα τελευταία 2 χρόνια, πώς επηρεάζει τις ελαιοτριβείς? Μας επηρεάζει άμεσα, γιατί τη στιγμή που παίρνουμε δικαίωμα, ως αξία εργασίας, είναι συνάρτηση και της τιμής. Αν το λάδι έχει 2 ευρώ, είμαστε μείον. Ένα ελαιοτριβείο για να δουλέψει σωστά και να έχει οικονομική ανάπτυξη και να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, το λάδι πρέπει να κοστολογείται τουλάχιστον 3 ευρώ. Όταν λέμε δικαίωμα, ότι παίρνετε εσείς δικαίωμα, τι εννοείτε? Μας πληρώνει ο παραγωγός σε είδος, σε λάδι. Και εσείς μετά έχετε να κάνουμε τις... Και εμείς έχουμε μετά να πρέπει να πουλήσουμε το λάδι για να πάρουμε την εργασία μας και ούτω καθεξής και τις υποχρεώσεις μας. Το πιο σωστό είναι να πάρουμε ελαιόκαρπο επί του κιλού. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε την απόδοση του κάθε παραγωγού, αν πάει καλά ή πάει χάλια. Είναι σαν αποτέλεσμα ο ένας να πληρώνει λίγα, ο άλλος να πληρώνει πολλά ως δικαίωμα. Εσείς θα μπορούσατε να κάνετε τυποποίηση, είναι μια λύση αυτή?
Η τυποποίηση είναι ένα δύσκολο κομμάτι, για μένα ναι. Δεν είναι εύκολο. Το λάδι, το θέλουμε ή δεν το θέλουμε, έχει καρτέλ. Και δεν είναι πάντα απαραίτητο ότι θα έχεις όφελα και κέρδη από την τυποποίηση. Τη στιγμή που δεν έχουμε να κάνουμε αποθήκη, δεν μπορούμε να κάνουμε και τυποποίηση. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στην ποιότητα και στην ποσότητα. Αυτή τη στιγμή εγώ κάνω μια προσπάθεια και άλλη ελαιοτριβής να κάνουμε πιστοποίηση του ελαιοκάρπου στο χωράφι. Να είμαστε πάντα με το φορέα που θα ανήκουμε σε συνεννόηση με τους γεωπόνους του κάθε παραγωγού, ανεξάρτητα ο καθένας ποιον χρησιμοποιεί, να ελέγχουμε τα φυτοφάρμακα για να μπορέσουμε να έχουμε ένα προϊόν να μην χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια, στη συγκομιδή επάνω αλυσοπρίωνα με λάδια ορυχτέλαια και κάνουμε μία προσπάθεια πλέον τώρα αφού η τιμή είναι χαμηλή και δεν γίνονται αποκρίσιμη να βγάλουμε ακόμα καλύτερα ποιοτικά λάδια ελεγμένα με πιστοποιήσεις για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Να έχουμε μία πλατφόρμα ποιοτικού λαδιού. Να γίνει από τις υπηρεσίες μία αξιολόγηση, η κοστολόγηση της εργασίας όλης της ελιάς. Τι στοιχίζει η καλλιέργεια, για να έχουμε και την ανάλογη τιμή. Τα τελευταία χρόνια και ειδικά μέσα στην οικονομική κρίση, αρκετοί νέοι ασχολήθηκαν επιχειρηματικά με τα προϊόντα γης. Η Χριστίνα Στριμπάκου και ο αδερφός της Κωνσταντίνος ασχολούνται με την παραγωγή εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου και έχουν δημιουργήσει μάλιστα και το δικό τους μπραντ. Έχουμε δώσει ραντεβού στους ελαιώνες της για να τη γνωρίσω και να μάθω πώς είναι να προωθείς το δικό σου ελαιόλαδο σε όλο τον κόσμο και να κερδίζεις διακρίσεις και βραβεία γι' αυτό. Είμαστε στο πρώτο μικρό ελαιώνα που είχε η οικογένειά μου. Είναι τα πρώτα 19 δέντρα που ξεκίνησαν οι γονείς μου το 1976. Ξεκίνησαν με αυτά τα 19 δέντρα να καλλιεργούν και να δημιουργούν ένα μεγάλο ελαιώνα, τον οποίο σήμερα εκμεταλλεύομαι εγώ και ο αδερφός μου. Η δική μας ομάδα, δηλαδή εγώ και ο αδερφός μου, είμαστε χωρισμένοι στο ότι ο αδερφός μου ασχολείται με την καλλιέργεια και σε συνεργασία με έναν γεωπόνο άρχισε να βελτιώνει το καλλιεργητικό κομμάτι. Εγώ έρχομαι στην ομάδα έχοντας στο νου μου να βελτιώσω τις πρακτικές όσο αφορά την ποιότητα του ελαιολάδου στο οργανωληπτικό επίπεδο. Φέτος είχαμε μια δύσκολη χρονιά γιατί είχαμε πάρα πολύ ζέστη και μεγάλη υγρασία. Η ζέστη και η υγρασία είναι το δίδυμο που αγαπά ο δάκος, που είναι η μεγαλύτερη ασθένεια της ελιάς. Σίγουρα το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή θα είναι κάτι που θα μας απασχολήσει πολύ για το επόμενο χρονικό διάστημα. Δες ναι. Πώς εδώ πέρα από τη ζέστη η ελίτσα έχει αρχίσει να βγάζει λίγο ανθό, ναι. Που αυτό πολύ πιθανόν, επειδή θα συνεχίσουμε κρύα και βροχές, να μην καταφέρει να γίνει καρπός. Είδα στα social media ότι υπήρχαν φωτογραφίες από ανθρώπους που είναι σε επαρχία και βάζανε μία φωτογραφία από την ελιά που πρέπει να είναι κανονικά αυτή τη στιγμή, ναι. Μία εικόνα ελιά σε αυτή την περίοδο, τον Ιανουάριο, και μία εικόνα, φωτογραφία από τωρινή λήψη σε χωράφι ελιάς, ναι. Όπου έχει ανθίσει όλη. Ναι. Και λέγανε ότι αυτό είναι... Αυτό είναι πολύ πρώιμο. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Δηλαδή τώρα θα έπρεπε να είναι η στιγμή που η ελιά βγάζει καινούργια φύλλα. Τώρα θα πάμε λίγο πιο ψηλά, πιο ορεινά, για να σου δείξω ένα μεγάλο κομμάτι, έναν ελαιώνα που είναι συγκεντρωμένο σε γραμμική φύτευση, περίπου 800 δεντραλιές. Εδώ είμαστε. Πολύ διαφορετικό το κτήμα εδώ από ναι. Το προηγούμενο. Αυτός είναι ένας ενιαίος ελαιώνας που φυτέψαμε περίπου το 1992 με τους γονείς μου και τον αδερφό μου και έτσι ήταν η πρώτη συγκινητική στιγμή της ζωής μου, γιατί το να φυτεύεις ένα δέντρο που μετά μένει και στις επόμενες γενιές είναι πολύ σημαντικό. Γενικά στην Ελλάδα ένα πρόβλημα είναι ο κλήρος, ότι δεν καταφέρνουμε να έχουμε συγκεντρωμένο σε ένα σημείο μεγάλη έκταση, τουλάχιστον στο νομό Μεσσηνίας, με αποτέλεσμα να έχουμε λίγο μεγαλύτερο κόστος στην παραγωγή.
πολύ σημαντικό εκτός από τον κλήρο είναι και η χρήση της γης. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει νόμος που να λέει ότι σε αυτό το σημείο θα έχουμε ελιές, στο άλλο σημείο θα έχουμε τουριστικές μονάδες, εκεί θα υπάρχουν θερμοκήπια. Και με αυτόν τον τρόπο φοβάμαι πολύ ότι πολύ σύντομα, αν δεν υπάρξει μία λύση, μήπως υπάρξει μία αναρχία. Εκεί που είναι οι ελιές, να υπάρχουν και θερμοκήπια και τουριστικές μονάδες. Αυτό θα επηρεάσει οπωσδήποτε και τις ρίζες και την παραγωγή. Ναι. Η Χριστίνα πιστοποιήθηκε ως γευσηγνώστρια ελαιολάδου και συμμετέχει ως κριτής σε διεθνείς διαγωνισμούς. Τα τελευταία 2 χρόνια το προϊόν της, μεταξύ άλλων διακρίσεων, έχει κερδίσει και το πρώτο διεθνές βραβείο ως καλύτερο μονοποικιλιακό ελαιόλαδο στον κόσμο. Εδώ, όπως το αποκαλώ εγώ, είναι το μικρό στρατηγείο, το μικρό γραφείο μου που κάθε μέρα κάνω την επικοινωνία με τους πελάτες ανά τον κόσμο. Όλος ο πλανήτης παράγει και πουλάει λάδι. Τώρα θα μου πεις γιατί εσύ, ναι, τα έχεις καταφέρει και έχεις ανοίξει κάποιες αγορές. Γιατί πιστεύω ότι έχουμε το σωστό συνδυασμό. Έχουμε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, έχουμε ένα όμορφο branding που έχει μια ιστορία και εγώ υποστηρίζω αυτή την ιστορία γιατί την έχω φτιάξει από το μηδέν και είναι η δική μου ιστορία, δεν είναι η ιστορία που την έχει κάνει ένας υπεύθυνος marketing ξερά μόνο και μόνο επειδή ξέρει κανόνες της αγοράς. Και επίσης, αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι πελάτες μας εμπιστεύονται επειδή έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Τελικά το ελληνικό ελαιόλαδο ανοίγει πόρτες στο εξωτερικό. Όταν πηγαίνεις να βρεις πελάτες ή σε διάφορα διεθνή σεμινάρια ή διάφορες εκθέσεις. Η μεγαλύτερη μου δυσκολία, ξέρεις ποια είναι, δεν ξέρουν ότι η Ελλάδα παράγει ελαιόλαδο, παράγει υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο. Και είμαστε η τρίτη χώρα σε παραγωγή ελαιολάδου και η πρώτη χώρα σε παραγωγή έξτρα παρθένου ελαιολάδου. Σίγουρα η εξωστρέφεια είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Σκέψου ότι η Τοσκάνη, που αυτή τη στιγμή έχει το πιο διάσημο ελαιόλαδο στον πλανήτη και όλοι πουλάνε Τοσκάνη, μόνο και μόνο από το brand name Firenze Toscani, είχε pop ελαιολάδου και κρασιού από το 1400, από το Λορέτσο των Μεδίκων που έκανε pop. Η Καλαμάτα, η Μεσσηνία, έκανε pop τα περασμένα χρόνια με πάρα πολλές γραφειοκρατίες και πάρα πολλά προβλήματα μεταξύ μας. Συνεπώς, δεν έχουμε χτίσει το brand name για το ελληνικό ελαιόλαδο, γιατί αυτό που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια είναι να εξάγουμε χύμα ελαιόλαδο χωρίς όνομα. Μία περιοχή που παράγει ελαιόλαδο δεν μπορεί να αποφύγει να πουλήσει και χύμα ελαιόλαδο. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν τα βιτία φεύγουν χωρίς να είναι μπρανταρισμένα made in Greece. Και χωρίς να έχουμε επιβάλει εμείς ως παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου στους Ιταλούς ότι όταν θα εμφιαλώνουν θα αναγράφουν επάνω στην ετικέτα τους ότι αυτό το ελαιόλαδο προέρχεται από αυτή την περιοχή. Η μικρή παραγωγή και η μεγάλη παραγωγή στην Ελλάδα, τι μέλλον έχουν γενικότερα από την εμπειρία σου, πώς το βλέπεις? Τον προηγούμενο μήνα έκλεισα οριστικά τη συμφωνία με το να ιδρύσω το Slow Food Μεσσηνία. Το Slow Food είναι το παγκόσμιο κίνημα που βοηθάει τους μικρούς παραγωγούς, ακριβώς γιατί πιστεύω ότι η μικρή παραγωγή είναι οι θεματοφύλακες της ελληνικής γης. Η μικρή παραγωγή κάνουμε μια διαφορετική δουλειά από τους μεγάλους παραγωγούς. Επομένως, αν οι Έλληνες παραγωγοί τοποθετηθούν, αποφασίσουν οι ίδιοι ποια είναι η θέση τους στην αγορά, νομίζω ότι θα έχουν ένα πολύ καλό μέλλον. Οι συνεταιρισμοί, οι ομάδες παραγωγών και γενικά οι αγροτικές συλλογικές οργανώσεις θεωρείται πως είναι η λύση στο πρόβλημα για τις διεκδικήσεις των παραγωγών του ελαιολάδου αλλά και για τη βιωσιμότητα του κλάδου τους. Μία παρόμοια αλλά πρωτότυπη ενέργεια είναι η ομάδα παραγωγών ηλέας. Ιδρύθηκε το 2001 στη χώρα Μεσσηνίας και είναι η πρώτη που εφάρμοσε την ολοκληρωμένη και περιβαλλοντολογική διαχείριση στην καλλιέργεια της ηλιάς, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για πολλούς παραγωγούς. Μάλιστα, είναι και η πρώτη στην Ευρώπη στον τομέα της ελαιοκαλλιέργειας που εγκρίθηκε με το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου. Επιπλέον, σκοπός της εταιρείας είναι και η διάθεση στην αγορά του τυποποιημένου ελαιολάδου των μελών της με την ομώνυμη επωνυμία. Ο συνεταιρισμός βραβεύεται όχι μόνο για το προϊόν του, αλλά και για τις συνολικές προτάσεις του γύρω από τη βιώσιμη γεωργία παγκοσμίως. Η ιδιαιτερότητα του Νιλέα είναι ότι εστίασε
στην καλλιέργεια λεοδέντρων, με έμφαση όμως το περιβάλλον, δηλαδή καλλιεργητικές πρακτικές οι οποίες δεν υποβαθμίζουν το περιβάλλον. Αυτό γίνεται κάπου αλλού στην Ελλάδα, όπως να κάνουν το ίδιο έργο όπως εσείς? Αντίστοιχες προσπάθειες έχουν γίνει, αλλά το κρίμα είναι ότι γίνονται πάντα σε μικρή κλίμακα. Αυτό είναι άλλωστε και το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε ως χώρα, ότι ό,τι κάνουμε είναι σε μικρή κλίμακα. Ενώ αντίθετα χρειαζόμαστε δράσεις σε μεγάλη κλίμακα για να δημιουργούν αποτέλεσμα. Η εκπαίδευση είναι βασικό στοιχείο μέσα σε ένα σύστημα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οπότε οι εκπαιδεύσεις που έγιναν εδώ ήταν πάρα πολλές σε θέματα καλλιεργητικών πρακτικών, περιβάλλοντος, διαχείρισης εδάφους, φυτοπροστασίας κτλ. Τα ερευνητικά ιδρύματα δεν μπορούν να βρίσουν μεμονωμένους παραγωγούς. Άρα θέλουν μια οργανωμένη δομή. Οι παραγωγοί που έχουν περάσει μέχρι τώρα και έχουμε φτάσει τώρα στη νέα γενιά παραγωγών. Υπάρχει κάποια εξέλιξη στο κομμάτι της γνώσης, στο πώς να παράγουν σωστά και με μια ποιότητα τα προϊόντα τους? Εδώ συναντάμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει ο πρωτογενής τομέας. Δηλαδή ότι ένα παιδί αποφασίζει να γίνει αγρότης και μαθαίνει τη γεωργία από τους προηγούμενους που την ξέρουν λάθος. Γιατί και οι προηγούμενοι την είχαν μάθει από τους προηγούμενους που επίσης την ξέραν λάθος. Η γεωργία όμως είναι ένα, ας το πούμε, μια δυναμική απασχόληση. Αλλάζει συνεχώς, μετεξελίσσεται και πρέπει να την παρακολουθείς. Άρα λοιπόν πρέπει να έχεις μια βασική εκπαίδευση για να αντιλαμβάνεσαι τι πρέπει να κάνεις, αλλά και μια διαρκή για να μπορείς να προσαρμόζεσαι συνεχώς στις απαιτήσεις της αγοράς, του προϊόντος, στις δυσκολίες που φέρνει η κλιματική αλλαγή. Ο Νηλέας υποστηρίζει πως η ολοκαλλιέργεια από τη φύση της είναι αρκετά φιλική προς το περιβάλλον, ειδικά αν υιοθετηθούν τέτοιες πρακτικές. Αν μάλιστα χρησιμοποιηθούν όλα τα υποπροϊόντα της, δεν θα αφήνει κανένα απόβλητο. Για παράδειγμα, ένα μείζον θέμα είναι η καύση των φύλων και των κλαδιών κατά τη συγκομιδή και τα κλαδέματα, όπου η πρόταση του Νηλέα είναι αντί να καίγονται, να γίνονται κομπόστ, ένα είδος δηλαδή φυσικού λιπάσματος για τις ελιές. Πιστεύετε ότι υπάρχει παθογένεια στο θέμα συνεταιρισμός στην Ελλάδα? Σίγουρα. Δηλαδή, οι συνεταιρισμοί είναι ταυτισμένοι με πάρα πολλά αρνητικά πράγματα, αλλά η εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει ότι περισσότερο ήταν ζήτημα σε έλλειμμα εκπαίδευσης και συμμετοχής παρά όλα τα άλλα. Τώρα, με τις ομάδες παραγωγών, ενώ στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα, έχουν αναπτερωθεί οι ελπίδες ότι μπορεί η ελληνική γεωργία να καταφέρει να οργανωθεί, γιατί η δραματική αλήθεια είναι ότι αν δεν οργανωθεί, κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Το ΠΟΠ σας απασχολεί εσάς τους παραγωγούς? Φυσικά και μας απασχολεί. Εδώ έχουμε δύο ΠΟΠ, στο ελαιόλαδο και στην ελιά καλαμάτα. Κανένα ΠΟΠ από μόνο του δεν δίνει προστιθέμενη αξία. Δηλαδή έχει επενδυθεί μια προσπάθεια για να ξεχωρίζει από το υπόλοιπο. Έχει επενδυθεί και άλλη μια προσπάθεια για να το κάνει γνωστό. Αλλά δεν έχουμε κάνει όμως εμείς τις απαραίτητες ενέργειες ως παραγωγή, ως νομός, ως τυποποιητές, όλοι μαζί, για να δώσουμε την προστιθέμενη αξία που θα έπρεπε. Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι τα πράγματα είναι εύκολα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές απειλές, ειδικά και στο ελαιόλαδο αλλά και στην ελιά, με εισαγόμενες ελιές που παρουσιάζονται ως καλαμάτα και δημιουργούν μια σύγχυση. Αυτή τη στιγμή στην αγορά του ελαιολάδου υπάρχει περισσότερη ζήτηση ή περισσότερη προσφορά? Υπάρχει περισσότερη προσφορά, γι' αυτό και έχουμε αυτές τις χαμηλές τιμές. Δηλαδή, η συγκομιδή ξεκίνησε περίπου με 1 εκατομμύριο, ίσως και περισσότερους τόνους αποθέματα. Η παραγωγή κρίνεται στη λεκάνη της Μεσογείου καλή, ικανοποιητική. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν και νέες χώρες που μπαίνουν στην παραγωγή ελαιολάδου με υπερσύγχρονα συστήματα. Όπως? Γραμμικά συστήματα, με κόστος παραγωγής 90 λεπτά, 1 ευρώ, 1 10, όταν εμείς έχουμε 2, 2,20, 2,30. Μεγάλη διαφορά. Τεράστια διαφορά. Και για ποιες χώρες μιλάμε? Αυστραλία, Αργεντινή, Χιλή. Εκτάσεις. Μεγάλες εκτάσεις. Άρα προσφορά. Βιομηχανική παραγωγή πλέον εκεί καθαρή, δεν έχει αυτό το. Με τους μικροκαλλιεργητές που εξασφαλίζουν το ετήσιο εισόδημά τους. Εκεί είναι επιχειρήσεις που τα κάνουν όλα αυτά. Το μοντέλο της γεωργίας αλλάζει παγκοσμίως. Και αλλάζει σε βάρος αυτό που εμείς γνωρίζαμε ως ελληνική ύπαιθρο. Δηλαδή με τους πολλούς μικρούς καλλιεργητές, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο συνέβαλαν στην οικονομία της ύπαιθρο. Αυτό δείχνει πλέον να απειλείται. Η αγορά του συσκευασμένου ελαιολάδου θεωρείται από τις πιο ανταγωνιστικές. Τους παραγωγούς φαίνεται να τους συμφέρει οικονομικά να τυποποιούν και να πουλάνε το προϊόν τους συλλογικά. Σημαντικός παράγοντας είναι να επιδιώκουν την εξωστρέφεια ως ένα νέο μπραντ. Αυτό φαίνεται πως πετυχαίνει στην περίπτωση του Νηλέα, που βρίσκονται και στο τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση του δικού τους τυποποιητηρίου. Όταν έχουμε διακίνηση χύμα ελαιολάδων, οι μεγάλες βιομηχανίες που αγοράζουν και διαχειρίζονται ελαιόλαδο
δεν παίρνουν το δικό μας το ελαιόλαδο και να το συσκευάσουν για να το διώξουν. Κάνουν blend, όπως είναι λογικό. Με στόχο να διατηρήσουν την ποιότητα που θέλουν, αλλά να μειώσουν το κόστος. Οπότε μπορεί να, αυτό που κάνουν οι Ιταλοί, για παράδειγμα, που είναι και οι βασικοί αγοραστές του μεσσηνιακού ελαιολάδου, αλλά και γενικά του ελληνικού χύμα, είναι ότι το χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη, αλλά και ως βελτιωτικό. Δηλαδή, θα βελτιώσει με λίγα λόγια το μείγμα, επειδή έχει άριστα χαρακτηριστικά, ώστε να το φέρει σε κάποια επίπεδα ποιότητας και ταυτόχρονα τους χαμηλώσει το κόστος. Δηλαδή, το ελληνικό ελαιόλαδο με την τιμή, για παράδειγμα, των 2-10 ευρώ, μπορεί να συμμετέχει σε ένα μείγμα με ελαιόλαδο που να κάνει ένα 70 ευρώ, κάποιο άλλο. Οπότε, δηλαδή, όταν εγώ έρχομαι να ανταγωνιστώ τον Ιταλό και πρέπει να πληρώσω τον παραγωγό με 2-10, ο Ιταλός ή κάποια μεγάλη βιομηχανία ξεκινάει με κόστος παραγωγής 1,80. Ενώ εγώ με 2,10. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές επιχειρήσεις ελληνικές είτε ομάδες παραγωγών, όταν θέλουν να πουλήσουν το προϊόν τους συσκευασμένο, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Υπάρχει αισιόδοξο μέλλον για τον ελαιοπαραγωγό? Φυσικά και υπάρχει. Αρκεί να ξεφύγουμε λίγο από την παραδοσιακή οπτική γωνία που βλέπουμε τα πράγματα. Δηλαδή, ο σύγχρονος αγρότης δεν μπορεί να είναι αυτός που παράγει ένα προϊόν, το φτάνει στον έμπορο και το εγκαταλείπει. Πρέπει να ασχοληθούμε ολιστικά με αυτό που λέμε πλέον γεωργία. Δηλαδή, το παράγουμε έτσι όπως πρέπει, το συσκευάζουμε και το πουλάμε γιατί όχι, συνεργαζόμενοι και με άλλους παραγωγούς. Ασχολούμαστε με τον αγροτουρισμό ταυτόχρονα, με τον ελαιοτουρισμό, με τη γαστρονομία, με τη μεσογειακή διατροφή. Όποιος λοιπόν δει όλο αυτό το πλαίσιο, και ειδικά τα νέα παιδιά, και με άλλες καλλιέργειες, οπωσδήποτε άλλες καλλιέργειες για να γίνει διασπορά κινδύνου, εγώ νομίζω ότι το μέλλον θα είναι όχι απλά βιώσιμο, αλλά λαμπρό.